Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Καράμπελα από την Net Studio και σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω τέσσερα σημεία τα οποία κάνουν τεράστια διαφορά στο αποτέλεσμα που φέρνουν τα site και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αν έχετε λοιπόν site προσέλκυση πελατών ή ηλεκτρονικό κατάστημα και έχετε κάποιο από αυτά τα τέσσερα σημεία που θα αναφέρω σε αυτό το βίντεο λάθο, θα πρέπει να χαρείτε γιατί με το που θα το διορθώσετε θα δείτε μια πολύ μεγάλη αύξηση στο αποτέλεσμα που παίρνετε. Λαμβάνουμε καθημερινά τηλεφωνήματα από κόσμο που έχει κάνει κάποιο site ή κάποιο e-shop, είτε μόνοι του, είτε με κάποιο φίλο, είτε σε κάποια άλλη εταιρεία και μα ζητάνε να του βελτιώσουμε το site. Μα ρωτάνε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να του αυξήσουμε το αποτέλεσμα. Θέλουν να δουν μια αύξηση τη απόδοση τη επένδυσή του. Κάποια από αυτά τα site δεν δουλεύουν καθόλου. Κάποια φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα. Όπω και να έχει, τα τέσσερα σημεία που θα σα δείξω είναι τα τέσσερα σημεία που κοιτάω στο site του καθώ μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο. Είναι τα τέσσερα σημεία που ξέρω ότι. Αν τα διορθώσουμε, θα φέρουμε άμεσα μια πολύ μεγάλη αύξηση. Η σειρά που θα τα γράψω δεν είναι σειρά προτεραιότητα, είναι και τα τέσσερα εξίσου σημαντικά. Ξεκινάω όμω με το χρόνο φορτώματο. Ο χρόνο φορτώματο είναι ο χρόνο που χρειάζεται για να φορτώσει η σελίδα, να εμφανιστεί δηλαδή στην οθόνη του επισκέπτη. Γιατί είναι κρίσιμο ο χρόνο φορτώματο, Γιατί για κάθε κλάσμα δευτερολέπτου που αργεί να φορτώσει η σελίδα σα χάνετε ένα ποσοστό των επισκεπτών σα. Ο κόσμο, όλοι μα, όταν σερφάρουμε, είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε αμέσω να δούμε, να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και αν δεν το πάρουμε, φεύγουμε και πηγαίνουμε στην επόμενη σελίδα. Έχουν γίνει μετρήσει από την Amazon, η οποία έβαλε επίτηδε καθυστέρηση στι σελίδε τη και είδε ότι για κάθε 0,7 του δευτερολέπτου, συγγνώμη, για κάθε 100 μιλισεκόντ καθυστέρηση που εισήγαγε στον χρόνο φορτώματο τη σελίδα, έπεφταν 0,7% οι πωλήσει. Αυτό σημαίνει ότι με ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση έχουμε 7% πτώση πωλήσεων. Φανταστείτε τι πτώση πωλήσεων έχει ένα site το οποίο μπορεί να κάνει 5, 10 ή και 15 δευτερόλεπτα να φορτώσει. Στοχεύστε στο να κάνετε το site σας να φορτώνει μέσα σε 2, 3 ή 4 το πολύ δευτερόλεπτα και θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς βλέπουμε διαφορά σε κάθε site το οποίο αναλαμβάνουμε και το κάνουμε να φορτώνει πιο γρήγορα. Βλέπουμε αμέσως διαφορά στι πωλήσει που φέρνει ή στι επικοινωνίε που φέρνει, αν μιλάμε για site προσέλκυση πελατών. Το δεύτερο κρίσιμο σημείο είναι η σαφήνεια. Τι σημαίνει σαφήνεια, Σαφήνεια σημαίνει να μπορώ να μπω στο site και να καταλάβω χωρί να χρειάζεται να σκεφτώ, να σκεφτώ μέσα σε 2 με 3 δευτερόλεπτα περί τι μας πρόκειται. Τι πουλάει αυτό το site, τι υπηρεσίε παρέχει. Αν πρέπει να σκεφτεί ο επισκέπτη ή να ψάξει μέσα στι σελίδε το τι κάνετε ή να πρέπει να διαβάσει κατεβατά κειμένου, έχετε χάσει το παιχνίδι. Και πάλι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο site σα, είναι μια εύκολη νίκη που μπορείτε να φέρετε σήμερα. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα να διορθώσετε. Πηγαίνετε και βάλτε δίπλα στο λογότυπό σα, σε αρκετή απόσταση από άλλα στοιχεία ώστε να μην μπερδεύει και να είναι ξεκάθαρο στο μάτι, δύο ή τρει λέξει που να περιγράφουν αυτό που κάνετε. Στο δικό μα site, άμα μπείτε, θα δείτε ότι δίπλα στο λογότυπο γράφει κατασκευή στο σελίδα. Βάλτε λοιπόν και στο δικό σα site δύο ή τρει λέξει που να περιγράφουν την υπηρεσία ή το προϊόν που παρέχετε. Τι θα κερδίσει ο άλλο με το που θα μπει στο site σα. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε ένα, είχα έναν πελάτη ο οποίο μου είχε ζητήσει να του κάνω βελτιστοποίηση του site του. Ήταν μεταφραστικό γραφείο. Και μου ζήτησε να, του, να το βγάλω πιο ψηλά στι μηχανέ αναζήτηση που μου είχε ζητήσει τότε. SEO. Search Engine Optimization. Όταν λοιπόν μπήκα στο site του, είδα πάνω με μεγάλα γράμματα να γράφει Υπηρεσίε Διεθνού Επικοινωνία. Και άρχισα να σκέφτομαι και προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό. Λέω, Μήπω είναι κάποια άλλη υπηρεσία που παρέχει. Το ρώτησα λοιπόν και το λέω, Τι είναι οι υπηρεσίε διεθνού επικοινωνία, και μου είπε Μεταφράσει. Φυσικά ήταν ένα τραγικό λάθο, το οποίο ούτε στο SEO τον βοηθούσε, γιατί κανεί δεν ψάχνει στο Google για υπηρεσίε διεθνού επικοινωνία. Όλο ο κόσμο ψάχνει για μεταφράσει. Αλλά πάνω απ' όλα, όταν έμπαιναν οι επισκέπτε μέσα στο site, δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν βρίσκονται στο σωστό site. Το αποτέλεσμα είναι ότι πάρα πολλοί από αυτού εγκατέλειπαν το site και πήγαν στου ανταγωνιστέ του. Φροντίστε λοιπόν να είναι ξεκάθαρο για τον απλό χρήστη, για, όχι για τον ειδικό, όχι για τον συνάδελφό σα ή για αυτόν που είναι τακτικό πελάτη τη υπηρεσία σα, του προϊόντο σα, αλλά για τον καινούριο που μπαίνει μέσα στο site σα, που πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσει υπηρεσίε σαν τι δικέ σα, να μπορεί να καταλάβει με δύο λέξει, με τρει λέξει το τι κάνετε. Κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το τρίτο σημείο που είναι κρίσιμο, λείπει από πάρα 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 πολλά site και κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, είναι το να υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο call to action. Δηλαδή, μία έκκληση στο να εκτελέσει ο επισκέπτης την επιθυμητή ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στο τέλος κάθε σελίδα, στο κάτω μέρος του κειμένου, θα πρέπει να γράφετε για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τάδε τηλέφωνο. Πιθανό να το ακούτε αυτό και να λέτε, μα έχει σημασία. Αν κάποιο θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, θα επικοινωνήσει. Αν κάποιο δεν θέλει να επικοινωνήσει, δεν θα επικοινωνήσει. Δεν είναι έτσι. Η συμπεριφορά του κόσμου επηρεάζεται από τι οδηγίε που του δίνουμε. Είναι σημαντικό και κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα που φαίνει ένα site να δώσουμε την οδηγία στο σωστό σημείο. Στα site προσέλιξη πελατών, εγώ συνηθίζω να βάζω σε κάθε σελίδα στο κάτω μέρο και στην αρχική αλλά και στι εσωτερικέ σελίδε ένα δυνατό call to action. Ένα δυνατό call to action, δηλαδή ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το ποιο θέλω να είναι επιθυμητή ενέργεια. Όπω επικοινωνήστε μαζί μα καλώντα μα το τάδε νούμερο. Ή συμπληρώστε την παρακάτω επικοινωνία και θα σα απαντήσουμε το, δυνατότερο, το, συντομότερο δυνατό. Κάνει μεγάλη διαφορά αν το site σα δεν έχει call to action, βάλτε. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού, ηλεκτρονικού καταστήματο, call to action είναι τα κουμπιά τα οποία χρησιμοποιεί ο επισκέπτη για να κάνει προσθήκη στο καλάθι ή να ολοκληρώσει την αγορά. Αυτά τα κουμπιά πρέπει να είναι ξεκάθαρα, μεγάλα, με διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο site. Πρέπει να ξεχωρίζουν. Αν το site σα είναι άσπρο, το κουμπί αυτό θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο πράσινο κουμπί. Αν παίζει πολύ με μπλε το site σα, αυτό θα πρέπει να είναι κόκκινο. Θα πρέπει να τραβάει το μάτι. Δεν θα πρέπει να ενσωματώνεται και να είναι ένα ωραίο κουμπί. Πρέπει να είναι ένα κουμπί που να τραβάει το μάτι και το κείμενο που θα γράφει πάνω να είναι ξεκάθαρο και να δίνει μια σαφή, με σαφή τρόπο την οδηγία στον επισκέπτη για το ποιο είναι το επόμενο βήμα. Κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και το τέταρτο σημείο, που είναι επίση κρίσιμη σημασία, είναι να μπορεί να εκτελέσει ο επισκέπτη στο site σα με εύκολο τρόπο το επιθυμητό call to action. Η ευκολία λοιπόν ολοκλήρωση τη αγορά ή τη επικοινωνία. Και πού έγκυται εδώ πέρα τώρα η ευκολία ή η δυσκολία, στο πόσα στοιχεία του ζητάτε. Αν τους ζητάτε να συμπληρώσουν μια φόρμα επικοινωνία όπου του ζητάτε πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλοί κόσμοι θα αποθαρρυνθεί και θα σταματήσει εκεί πέρα. Αν του ζητάτε για να αγοράσουν πάλι, να συμπληρώσουν πολλά παιδεία, να πάνε σε πολλά βήματα ή να επιβεβαιώσουν ακόμα και το email του, που έχω δει αυτό το λάθο να γίνεται πολύ συχνά, ή να γραφτούν στο site σα, χάνετε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών σα. Ζητάτε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία, μόνο αυτά που σα χρειάζονται για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα τη σχέση σα με τον πελάτη. Αν πάρετε το email του ή το τηλέφωνό του, στι περισσότερε των περιπτώσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του ώστε να ολοκληρώσετε την εικόνα σα για αυτόν. Μην τα ζητάτε τα πολλά στοιχεία στο πρώτο βήμα, γιατί αποθαρρύνεται πάρα πολλοί κόσμοι από το να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Ανακεφαλαιώνοντα λοιπόν, αυτά τα τέσσερα σημεία είναι αυτά που κοιτάω σε κάθε site μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά που φορτώνω ένα site. Είναι αυτά τα σημεία που πρέπει να πάτε να βελτιώσετε και θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά την ίδια μέρα που θα τα βελτιώσετε. Έχουμε e-shop ή και απλά sites τα οποία βελτιώσαμε αυτά τα, αυτά τα σημεία και είδαμε τριπλασιασμό έχουμε και περίπτωση που δεκαπλασιάστηκαν οι πωλήσει, απλά κάνοντα το site πιο γρήγορο, πιο σαφέ, βάλαμε δυνατά call to action και κάναμε πιο εύκολο το checkout. Αυτό που θα θέλαμε από εσά τώρα είναι να γράψετε τα σχόλιά σα κάτω από αυτό το βίντεο. Αν αυτό το βίντεο δεν το βλέπετε στο site μα, μπείτε στο site μα, netstudio.gr κάθετο blog και γράψτε μα τι βελτιώσει κάνατε εσεί στα site σα και είδατε μεγάλη διαφορά. Θα χαρούμε να ακούσουμε τα σχόλιά σα κάντε μας like, σας εύχομαι καλή επιτυχία και μείνετε συντονισμένοι. Στα επόμενα βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε με απλά βήματα να βελτιώσετε αυτά τα τέσσερα σημεία.